Χθες κληρώθηκαν και τα αυτοκίνητα. Έχετε εικόνα καθόλου? Γιατί αυτά είναι, ξέρετε, από τα ζητήματα που λέγονται τα προνόμια των βουλευτών. Έχω ακούσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει ή τι έκανε ο βουλευτής. Εσείς ποιας άποψης είστε? Αλλά εγώ έχω την πολιτική άποψη που είχα πάντα και παραδοσιακά. Ότι? Την επαναστατική άποψη, την αντικουφορμιστική άποψη, την απλή και λαϊκή στις σχέσεις όλες αυτές και μεταξύ των συνανθρώπων αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και του δημοσίου. Δηλαδή? Το σοσιαλισμό πάνε με ποδήλατο. Έτσι. Όχι για λόγους ένδυας, αλλά για λόγους πολιτιστικής, πολιτισμικής επιλογής και κουλτούρας. Ναι. Που έτσι σημαίνει, θα λέγατε όχι στο αυτοκίνητο εσείς? Ναι, εγώ προφανώς. Λέτε όχι. Προφανώς, έτσι. Ναι. Έτσι. Άρα δεν αλλάζετε απόψη, γιατί ήξερα την άποψή σας από παλιά που την έχουμε κουβεντιάσει και τώρα λέτε όχι στα αυτοκίνητα κτλ. Μάλιστα. Όχι, βέβαια. Ακόμα και για τους επιστημονικούς συνεργάτες, να σας πω μια άποψη. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι λίγοι παραπάνω. Δηλαδή έπρεπε να είναι ένας ακόμη, δύο ακόμη. Ναι. Και να μην ισχύει αυτό το άθλιο φαινόμενο, το παίρνουμε από το δημόσιο, αποκτούμε από το δημόσιο. Να δω πότε θα γίνουν αυτά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Από το δημόσιο, εάν είχες περιθώριο να πάρεις έναν επιστημονικό συνεργάτη και υπήρχε το ελεύθερο να τον διαλέξεις, είτε ιδιώτης είτε από το δημόσιο, νομίζω θα έλυνε το πρόβλημα. Κύριε Ιούζα, αυτά είναι τα τρομακτικά ζητήματα του κράτους. Τι σημαίνει παίρνει ο βουλευτής 5-6 υπαλλήλους, 2-3 αστυνομικούς και τα αυτοκίνητά του? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ σε αυτά δεν συνεννώ, δεν συμφωνώ και άμα θέλετε θα διατύπωσα και διατυπώνω και δημόσια την άποψή μου, την αποστέλω και στην κοινοβουλευτική ομάδα, τουλάχιστον να χειριστούν αυτά τα πράγματα με πολύ φιδό. Γιατί τώρα πια, ναι, όντως έχετε και έναν λόγο παραπάνω, γιατί έχετε ένα ποσοστό κυβερνητικό ενώ εκλογικό, έτσι, μετεκλογικό. Άρα η άποψη είναι πραγματικά πολύ διαφορετική και χαίρομαι που δεν την αλλάζετε μετά την τρομακτική αύξηση των ποσοστών σας. Μάλιστα. Ίσα-ίσα, η αύξηση των ποσοστών καταδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις είναι που επικροτεί εκτίμησε η κοινωνία ενδεχομένως. Σωστό. Θα θέλαμε η ίδια η κοινωνία να απαιτήσει αυτές οι απόψεις να γίνουν και πράγματα. Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι αν ο Βαγγέλης ο Διαμαντόπουλος ρωτούσε τον Στέφανο, Στέφανε τι να κάνω, θα του λέγατε μη το πάρεις το αμάξι. Αυτό μου λέτε. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν έχω δικαίωμα. Αν σας ρωτούσε λέω. Ακούστε, δεν έχω δικαίωμα να μπω να καθορίσω. Όχι, δεν καταλάβατε. Φιλικά ο άνθρωπος μπορεί να πει, Στέφανε, τι γνώμη έχεις? Εγώ ευελπιστούσα και ευελπιστώ ότι μια τέτοια αντικομφορμιστική λογική, μια τέτοια επαναστατική λογική, ναι, έστω και αν εκπορεύεται από μια μικρή επαρχία που είναι η Καστοριά, νομίζω ότι θα σηματοδοτούσε. Ναι, αλλά αυτό εδώ θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τον τοπικό βουλευτή. Έχει να κάνει με 32 ανθρώπους που είπανε όχι. Άρα λοιπόν και πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη χώρα είπανε ναι. Άρα εσείς λέτε, έχετε το θάρρος της γνώμης ακόμα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ, να τους πείτε δεν γίνεται. Μα είναι σαφές. Μάλιστα. Αυτό θα δείτε και δημόσιο κείμενο. Δημόσιο κείμενο. Το περιμένω για να το δημοσιεύσω κιόλας. Κύριε Ιούζα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι κοιτάξτε τώρα, εδώ, όπως μας καταλαμβάνετε πολλές φορές εσείς εξ Απίνης, ναι, μας κατάλαβαν και άλλα πράγματα. Εγώ ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι ένας βουλευτής έχει όλα αυτά τα πράγματα. Τα προνόμια. Που έχει, τα προνόμια, ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Ποια, για πείτε μας μερικά, τι εντοπίσατε, για πείτε μας μερικά να τα ακούσουμε. Δεν τα κρύβουμε αυτά, κατοχυρωμένα είναι αυτά νομοθετικά. Είναι παραδείγματα, δηλαδή, για παράδειγμα αστυνομική. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Αστυνομία, πείτε μου άλλα. Δηλαδή ο βουλευτής δεν θα κυκλοφορεί όπως εγώ στη γειτονιά. Ναι, βέβαια κυκλοφορούν. Φοβούνται, αφού δεν ξέρετε που του φοβούνται. Ακούστε, αν φοβούνται να μην πάνε. όχι, έτσι είναι. Και τι θα γίνει, μισθό θέλουν οι άνθρωποι. Πώς, λεφτά δεν θα βγάλουνε? Ακούστε, υπάρχει δημόσια προστασία, να την οργανώσουμε καλύτερα, να κάνουμε υποδείξεις. Ναι. Πολιτικού χαρακτήρα. Όπως ένας πολίτης μπορεί να κινδυνεύει, λέτε, κινδυνεύει και ο βουλευτής. Φτιάξτε το σύστημα ασφάλειας για όλους. Όπως ζητάμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς, να διεκδικούν δημόσια μέσα μεταφοράς, ναι, νομίζω ότι ένας βουλευτής στην Αθήνα, για παράδειγμα, ναι, ο βουλευτής που είναι από την επαρχία μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο, τέλος πάντων, εισαγωγικά, που εγώ δεν θα το έπαιρνα. Εντάξει. Ναι, μα είδατε όμως ότι εδώ έχει να κάνει με 32. Στις βροχές, στις μπόρες, στα δημόσια μέσα μεταφοράς
και ο βουλευτής θα κυκλοφορεί. Μα κύριε Γιούζα, τώρα ανοίγουμε ένα θέμα που, για το οποίο έχω κουβεντιάσει άπειρες φορές και έχω δεχθεί επίθεση και από τον Πετσάνλικο για τα προνόμια που άφησε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Γι' αυτό σας το λέω, αλλά προσέξτε τώρα. Όχι. Εδώ τι να πούμε, να πούμε τα γυμναστήρια μέσα εκεί στη Βουλή, πούμε τα έξοδα, να πούμε το χειμώνα από την πολύ ζέστη ανοίγουν παράθυρα. Τι λέτε τώρα. Υπάρχουν μανάδες, για παράδειγμα, που πρέπει να βάλουν τα παιδιά τους. Θα σεβαστούμε, ας πούμε, τις βουλευτίνες. Πού, που θέλουν να παιδιά. Στο γυμναστήριο. Δεν λέω για γυμναστήριο, για το λέω γυμναστήριο. Για τους παιδικούς σταθμούς. Εγώ για το γυμναστήριο σας είπα. Ορισμένα πράγματα που όλοι, έχει όλες οι, να σας πω κάτι, όλες οι μητέρες θέλουν τα παιδιά να τα βάλουν κάπου. Ναι. Δεν είναι μόνο οι μητέρες που λέτε οι βουλευτίνες, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Με 10.000 μισθό το μήνα είναι πολύ πιο εύκολο να το λύσει το πρόβλημά σου. Ναι. Με κανένα 500 το μήνα να έχει μια κοπέλα να στο κρατάει. Και τώρα που κλείνουν τους παιδικούς σταθμούς, είναι προφανές ότι έπρεπε να ξεκινήσουν. Μα κύριε Γιούζα, ό,τι κάνουν οι υπόλοιπες γυναίκες θα κάνουν και αυτές. Γιατί τις διαχωρίζετε αυτές? Δεν διαχωρίζω. Εγώ είμαι υπέρ των παιδικών σταθμών. Υπέρ των παιδικών. Έτσι, και σε αυτό το αίτημά μου λέω, εφόσον κάνουν περικοπές, που εγώ δεν τις δέχομαι, οι περικοπές πρέπει να ξεκινάνε πρώτα από εκεί.